Την ώρα που οι ειδικοί προχωρούν σε καμπάνιες ενημέρωσης της κοινής γνώμης γύρω από την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, επιχειρηματίες στον χώρο του τουρισμού από την υπόλοιπη Ελλάδα διαφορούν, όπως καταγγέλει στην Crete TV ο σεισμολόγος Ευθύμιος Λέκας. Υπάρχει συνολικά μία άρνηση εκ μέρους των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων των μεγάλων. Άρνηση για χώρο. Όχι για χώρο, αλλά για ενημέρωση για τσουνάμι, για σεισμούς, για άλλα φυσικά φαινόμενα, θεωρώντας ότι οι περισσότεροι ότι αυτό βλάπτει και βλάπτει την εικόνα. Εδώ είναι μία μεγάλη πλάνη. Μπροστά στη δυσάρεστη αυτή διαπίστωση βρέθηκε ο κύριος Λέκας, ο οποίος αντιμετώπισε την άρνηση ξενοδόχων ακόμη και στην παραλαβή έντυπου υλικού του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Και συγκεκριμένα θα σας πω ένα παράδειγμα. Εκδώσαμε από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας φυλάδια, τα οποία είναι ενημερωτικά φυλάδια για την αντιμετώπιση των κινδύνων. Και όταν τα διαθέσαμε στο ξενοδοχικό επιμελητήριο, το ξενοδοχικό επιμελητήριο μας απήντησε ότι οι περισσότεροι δεν θέλουν να βάλουν αυτά τα φυλάδια στο ξενοδοχείο τους, γιατί ανησυχούν οι τουρίστες. Και αυτό το λέω επισήμως, γιατί είμαι αντιπρόεδρος των Οργανισμών Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Εκτυπώσαμε 20.000 φυλάδια και από αυτά τα 20 φυλάδια διατέθηκαν μόνο 1.000. Αντί για την ενημέρωση και την ασφάλεια τουριστών, αρκετοί ξενοδόχοι σε αρκετές περιοχές της χώρας μας επιλέγουν την άγνοια, σε αντίθεση με τους ξενοδόχους της Κρήτης που προσκαλούν σεισμολόγους με στόχο τη διασφάλιση της άρτιας οργάνωσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Εάν γνωρίζουν το φαινόμενο, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε πιο καλά. Άσκηση εκένωσης των χωρών ξενοδοχείου στο σενάριο εκδήλωσης σεισμού της τάξης των 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και επακόλουθης πρόκλησης τσουνάμι ύψους 7 μέτρων θα πραγματοποιηθεί αύριο σε γνωστό ξενοδοχείο της Χερσονήσου. Δεν είναι μόνο το καλό φαΐ, το καλό σέρβις, καθαριότητα, είναι και η ασφάλεια. Για να μπορέσουμε να έχουμε ασφάλεια θα πρέπει να προβλέπουμε κάποια πιθανά σενάρια. Μπορεί, μακάρι να είναι μόνο σενάρια, μακάρι να είναι μόνο ασκήσεις. Και αυτό ευχηθήκαμε και πριν που κάναμε τη συνάντηση με τον κύριο Λέκα. Οι πελάτες το έχουν ανάγκη. Τους δημιουργούμε ασφάλεια και όχι φόβο. Όταν λοιπόν έχουμε μια τέτοια μεγάλη δόνηση, καλό θα είναι, είτε υπάρχει τσουνάμι είτε δεν υπάρχει τσουνάμι, να απομακρυνόμαστε από τις ακτές. Παράλληλα, ο κύριος Λέκας έστρεψε τα βέλη του εναντίον των Γάλλων συναδέλφων του που πρόσφατα έκαναν λόγο για μεγάλο σεισμό στην Ελλάδα, αναφέροντας ότι πίσω από τις δηλώσεις τους υπήρχαν σκοπιμότητες από μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες. Ουσιαστικά η πρόβλεψη βασίστηκε στην πίεση ασφαλιστικών εταιρείων, οι οποίες ασφαλίζανε μεγάλες υποδομές, δίκτυα, μεταφορές κτλ. Εννιάρης σεισμός που προβλέπανε οι Γάλλοι προϋποθέτει ένα ρήγμα της τάξης των 350 χιλιόμετρων, ένα ρήγμα το οποίο θα έπρεπε να αρχίσει από την Κρήτη και να τελειώνει στη Βουλγαρία. Τέτοιο ρήγμα στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Αναφορικά με τις επικείμενες εξορίξεις φυσικού αερίου πέριξ της Κρήτης, ο κύριος Λέκας δηλώνει ότι αυτές δεν επηρεάζουν τη σεισμικότητα και ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Δεν συνδέεται απολύτως καθόλου. Δεν είναι μηδενική συσχέτιση μεταξύ της εξόρυξης του πετρελαίου και της σεισμικότητας. Και αυτό το έχουμε δει σε πάρα πολλά σημεία στον κόσμο.